Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet, χωρίς κατάθεση, για εγγραφές έως 31 12 στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Τώρα θα σφυρίξει ο Νεοκλέος για να εκτελέσει το φάουλ ο Εφρέμ. Η κεφαλιά που θα γίνει στο δοκάρι από τον Νιούχιου. Στο δεύτερο λεπτό, πολύ κοντά στον γκολ ο Αποέλ. Γυρίζει ο Ντένινγκ σουτάρι στην αγκαλιά του Σίλβα. Κατεβάζει πάρα πολύ ωραίο ο Γαβριήλ. Και πατάει περιοχή ο Γαβριήλ. Και η κεφαλιά του Νιούχιου στη σέντρα του Γαβριήλ περνάει λίγο έξω. Διαιτητή, θα δείτε εδώ ξανά. Ναι. Ο Γαβριήλ, η σέντρα που έβγαλε. Και νέο γέμισμα από τον Βίλερ. Ο Νούχι πήρε την κεφαλιακή, πηγαίνει μπάλα ενώ Λουτεμό. Ο Σατσιάς γυρίζει. Ο Εφρέμ σουτάρει. Η απόκρουση του Γκατσέφσκι. Ο Κοσμάς κερδίζει την κόντρα και βρίσκει χώρο. Και κάνει και το σουτ. Η μπάλα περνάει λίγο έξω. Κερδίζοντας κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαλιά, η προβολή που γίνεται. Η μπάλα καταλήγει έξω. Πήρε ο Φελίπε. Ο Ντένινγκ για τον Θεοδόρου, επικίνδυνο ο Θεοδόρου με τον Μερκή μπροστά του. Θεοδόρου με χώρο, σουτάρει ο Θεοδόρου, η μπάλα λίγο έξω. Σπουδαία φάση, η καλύτερη του παιχνιδιού στο 21. Ο Ντένινγκ, ωραίο passing game από το παραλίμνη. Και πάσα για τον Ντένινγκ. Γυρίζει ο Ντένινγκ με τον Σάντος, προσποίηση πάνω στην αγκαλιά του Σίλβα. Τελείωσε ο Βινσέντη, περνάει η μπάλα, Νούχιου, έξω. Offside όμως. Νομίζω ότι δεν υπάρχει offside. Νομίζω ότι δεν υπάρχει offside. Αλλά έχει ξανά τον Μερκή μπροστά του. Γυρίζει ο Θεοδόρου. Μπλοκάρει ο Σίλβα. Εκεί και νομίζω πως τους αισθάνεται ο Σίλβα. Να δούμε εδώ τον Θεοδόρου. Πολύ κοντά η προσποίηση. Πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Θεοδόρου και κάρτα στον Μερκή. Εδώ, να ξαναδούμε. Προσποίηση του Θεοδόρου στον Μερκή. Ξανά εδώ. Πέφτει ο Θεοδόρου. Ο Νεοκλέος είναι μπροστά. Ντένινγκ απέναντι από τον Σίλβα στο 38. Εκτελεί ο Ντένινγκ 0-1 η ένωση. Στο Χασιπί και έξαλλοι πανηγυρισμοί. Στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντένινγκ που πηγαίνει εκεί στην κάμερα και στέλνει φιλιά. Ξανά εδώ η εκτέλεση του Ντένινγκ. Κάνε ένα πρόβλημα να νικήσει τον Σίλβα. 0-1. Θέλει να αντιδράσει αυτό το γκολ του Ντένινγκ. Να δούμε εδώ την περίπτωση. Σέντρα από Βίλερ. Πέσιμο στο έδαφος. Νέο πέναλτι. Πάνω στο Λουντεμό. Θα ξαναδούμε εδώ η σέντρα που βγαίνει. Και νομίζω υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Πριν υπάρξει παράβαση πάνω στον Λουντεμό, νομίζω υπάρχει χέρι του Κυριάκου και στη συνέχεια υπάρχει σπρόξιμο πάνω στον Λουντεμό. Εδώ νομίζω είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σφυρίζει ο Νεοκλέος. Εκτελεί ο Ντεβινσέτη. Το πιάνει ο Γκατσέφσκι και χάνει τη ευκαιρία για τον Αποέλ να ισοφαρίσει. Χαμένο πέναλτι. Πίσω ο Σάντος στον Σίλβα. Σιέλης με χώρο για να σεντράρει. Ο Νούχιου. Ευκαιρία. Έξω η μπάλα. Τεράστια χαμένη ευκαιρία από το Σαλτσιά. Στο 48. Κερδίζει ο Φελίπε. Κρατάει ο Φελίπε. Και είναι ξεμαρκάριστος ο Λουσέρο από την άλλη πλευρά. Θέλει να γυρίσει ο Λουσέρο. Ο Μερκής προ του Ντένινγκ. Πασάρει στον Βίλερ. Σεντράρει ο Βίλερ. Ο Νούχιου θα βρεθεί στο έδαφος. Σήκω του λέει ο Νεοκλέος. Εδώ στη μονομαχία με τον Κυριάκο έπεσε στο έδαφος ο Νούχιου. Υπάρχει πέναλτι να δικαιολογεί το πέναλτι. Και εκεί πηγαίνει η μπάλα στα δεξιά. Θεοδόρου με τον Ράφαελ Σάντος. Ψάχνει χώρο για να σουτάρει ο Θεοδόρου. Έξω η μπάλα. Και τον κοτσώνει μπροστά του και κάνει προσποίηση και γυρίζει τη σέντρα. Δεν μπορεί ο Νούχιου. Η σέντρα, ο Νούχιου πήρε την κεφαλιά. Επιμένει ο Νιούχιου, απομακρύνει ο Μπάλαζιτς, κατεβάζει ο Λουντεμό.
Ο Σιέλης είναι εκεί, υπάρχει φάουλ. Είναι και ο Ατζίλη κοντά στην μπάλα. Και αυτός θα πάρει την εκτέλεση, ψηλά, πάνω τα δοκάρια. Να δούμε εδώ την προσπάθεια. Να δούμε εδώ τον Νιούχιου που πήρε από τον Μπεν Σαχάρ. Προσπαθεί να βρει χώρο για να γυρίσει ο Νιούχιου. Πάντα ο Νιούχιου περνάει για τον Εφρέμ. Εφρέμ από κοντά, μεγάλη επέμβαση του Γκατζεύσκη. Θέση offside ο Εφρέμ. Offside όμως. Έχει σταματήσει η φάση. Έχει υποδειχθεί offside ο Εφρέμ. Προσποιείται, τώρα σεντράρι. Κεφαλιά έξω από τον Μπελόνε. Στο 65. Εφρέμ εκτελεί. Η κεφαλιά έξω από τον Μερκή. Ανεβαίνει ο Φελίπε. Πάει μόνος του. Και αυτός θα τελειώσει τη φάση και η μπάλα έξω θα βγει. Ο Σιέλης εκ νέου ο Ζαχίντ. Ωραίο πέρασμα. Μπεν Σαχάρ, η απόκρουση του Γκατσεύσκη. Στο σούτ του Μπεν Σαχάρ και στη συνέχεια η μπάλα βγαίνει έξω. Ο Γουίλερ, ο Νούχιου. Γυρίζει ο Νούχιου. Περνάει κατά μέτωπο έξω η μπάλα. Ο Νούχιου δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Δεν πέρασε η μπάλα. Ο Ζαχίντ για τον Γουίλερ. Νέο γέμισμα του Γουίλερ. Κόρνερ από τον Κυριάκου. Ωραία η μπάλα στον Ζαχίντ και νέο γέμισμα. Νούχιου σε μια κεφαλιά. Out. Έξω η μπάλα. Και κρατάει εκ νέου μπάλα. Και κάνει και ωραία προσποίηση. Και βγάζει και τη σέντρα. Ο Σιέλης. Ο Φελίπε. Η κόντρα. Βγαίνει μπλοκάρει ο Σίλβα. Ο Μπαλοτέλη. Ο Ατζίλη κερδίζει ο Κοσμάς και η μπάλα βγαίνει για τον Θεοδόρου. Κάνει έξοδο και πλασάρει ο Θεοδόρου 0-2. 0-2 στο 77 και κοιτάξτε τι γίνεται στο αγωνιστικό χώρο. Όλη μια αγκαλιά, ο Πάγκος θέλει να μπει μέσα της Ένωσης με τον Δημήτρη Θεοδόρου στο 77. Να διπλασιάζει τα τέρματα της Ένωσης και 13 λεπτά πριν από το τέλος, χωρίς να συνομιλήσουμε και τις καθυστερήσεις, να δίνει τεράστιο αβαντάζ στην Ένωση Νέου Παραλιμνίου για να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό από τη Λευκοσία και από το Χασιπί κόντρα στον Αποέλ. Δείτε εδώ, ο Κοσμάς έκλεψε η πάσα κατευθείαν για τον Θεοδόρου που ξεχύνεται σαν Σαΐτα, σαν βέλος στην αντεπίθεση. Κάνει την έξοδο ο Σίβιλα, τον προσπερνάει, πλασάρει στην καινή εστία. Η μπάλα να πάβεται στα δίχτυα της εστίας του Αποέλ. 0-2 η Ένωση. Ξανά και ξανά το δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους. Δείτε την ταχύτητα του Θεοδόρου και την τρομερή εκτέλεσή του. Σήμερα είναι 100% Άρη Κυριάκου, man of the match. Τον τελευταίο επιθετικό του, την πέμπτη αλλαγή στο γήπεδο. Να δούμε τον Μπεν Σαχάρ κόντρα. Ο Ατζίλη δεν μπορεί. Υψωμένη σημαία στο βάθος. Εδώ ξανά ο Ατζίλη δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα, αλλά δείτε εδώ, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η μπάλα πήγε από πόδι παίκτη της Ένωσης στον Ισραηλινό, οπότε κακό σηκώθηκε η σημαία. Ασχέτως αν στην συνέχεια ο Ατζίλη δεν πρόλαβε την μπάλα. Και ένα φάουλ που είχε κερδίσει η Ένωση. Δεύτερη κίτρινη στο Μερκή, κόκκινη, με 10 από ελ. Σε μια νέα χρονιά που δυστυχώς δεν ξεκινάει καθόλου μα καθόλου καλά. Εδώ, για αυτό το μαρκάρισμα. Αυτές είναι τελικές. 8 για τον Αποέλ, 9 για την Ένωση. Ο Μπεν Σαχάρ, έξω η μπάλα, δεν μπορεί ούτε τώρα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet, χωρίς κατάθεση, για εγγραφές έως 31 12 στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.